Δεν μένει πάρα πολύ καιρό, τέσσερι μήνε είναι. Δεν είναι πάρα, πολύς, πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση των, Αγγλικών, των Αμερικανικών εκλογών εκεί που ο Biden δεν λέει να αποχωρήσει από την κούρσα παρά τα όσα λέγονται ότι πρέπει να αποχωρήσει. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν τραβάει το άλογο. Ο ίδιος παραμένει στην κούρσα και λέει ότι δεν έχει καμία μα καμία ε, θέληση να εγκαταλείψει. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουν περάσει τέσσερι προς πέντε ημέρες των αγγλικών εκλογών. Νέα κυβέρνηση, εργατική, πολύ μεγάλη νίκη. Να δούμε τι είναι, ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις, γιατί ο Στάρβαρ θα είναι η πρώτη του δημόσια εξωτερική εμφάνιση, θα είναι στην Ουάσιγκτον για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Άγγελος Σασαρώνης εδώ μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Λίγες μέρες λοιπόν, τέσσερις μέρες μετά από τη συντριπτική νίκη των εργατικών και βρισκόμαστε μπροστά στον νέο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ. Όπως ήμασταν πάλι μαζί εδώ ναι. και τα συζητάγαμε, έτσι έγινε, δεν, ήταν καμία, δεν υπήρχε καμία ανατροπή σε αυτή την περίπτωση. Ε, Ήδη από την πρώτη συνέντευξη τύπου α, ως Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, ο κύριος Στάρμερ ε, έδειξε τις προτεραιότητες του. Ε, με, με λίγα λόγια, αφού την, αφού την παρακολούθησα, αυτό που μπορούσα ναι. να βγάλω ήταν... Εξωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική και φυσικά κάποιε άλλε προτεραιότητε, κορυφαία <χει> προτεραιότητα, υγεία, οικονομία, δημογραφικό και μεταναστευτικό. Εδώ όμω πρέπει να μείνουμε έτσι. Γιατί εδώ βλέπουμε αλλαγή ουσιαστικά ρότα. Ακριβώ. Γιατί οι τόρει ήταν πολύ εσωστρεφεί ω συντηρητικό κόμμα. Καταρχά, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι οδήγησαν την Βρετανία στο Brexit. Τι σημαίνει Brexit, τι σημαίνει εσωστρέφεια. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη ρε παιδί μου, απλά πράγματα. Ε, και έρχεται τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος εμείς και καλά κάναμε και τον είπαμε γιατί στον λένε και η Βρετανία. Άχρωμο, άοσμο ναι, και, τα λοιπά, και τα λοιπά και τα Τέτοιο μπορεί να χρειαζόταν αυτή τη στιγμή Έτσι. η Μεγάλη Βρετανία. Θέλει να ξανακάνει τη Βρετανία, δεν θα Λίγο. πω τον όρο να κάνει τη Βρετανία μεγάλη όπω είναι η άκρα δεξιά. Καμιά σχέση. Αλλά βλέπουμε ότι ο Υπουργό Εξωτερικών δεν πρόλαβε καλά καλά να κάτσει στο Foreign Office. Δεν ξέρει το γραφείο, το αλλά έχει κάνει ήδη δύο ταξίδια έξω. Ακριβώ. Ε, να πούμε πριν από αυτό ότι ο ίδιο ο κ. Στάρμερ, η πρώτη του απόφαση αυτή τη στιγμή, μόλι βγήκε και αφορά την κατάρκηση του σχεδίου για τι απελάσει στη Ρουάντα. Σημαντικό Ένα σημα, πράγμα το σημα, οποίο σημαντικό. είναι αρκετά σημαντικό είναι μια, ήταν μία από τι πολιτικέ πρώτη γραμμή του Ρησίσου του απερχόμενου πρωθυπουργού, ε, που ήταν προκειμένου να περιορίσει του μετανάστε από αυτά τα επικίνδυνα περάσματα από τη Μάνχη. Ε, ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο δέχτηκε σκληρή κριτική. Τι θα το πούμε τα... έτσι. Συλλήψει ναι. και μεταφορά στη Ρουάντα. Ναι. Μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, από το Καζακστάν. Ναι, 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 λέω εγώ, άσχετο ναι, ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι. σε συλλαμβάνουν και σε πάνε στη Ρουάντα. Δηλαδή, εντάξει, ένα, μπορεί ένα να είσαι παράνομο, παράτυπο, ναι. αλλά εντάξει, δηλαδή να σε πάνε κιόλα. <laughs> δεν υπάρχει λογική. Ένα νομοσχέδιο το οποίο από τη μία δέχτηκε όπω το λε και εσύ, και λογικά α, μια σκληρή κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κόστησε εκατοντάδε εκατομμύρια στου Βρετανού και τελικά δεν κατάφερε να πελάσει ούτε ένα άτομο. Ούτε ένα άτομο. Ε, τώρα, ο, όσον αφορά η το Πολύ σημαντική. Πε το πολιτική. Τόρι <coughs> ήταν αυτή. Γι' αυτό ναι. και Πήραν, φάγανε τα μούτρα του εκλογέ. Όσον αφορά το πρόγραμμα του Στάρμερ, είναι αρκετά πυκνό, όπω είπε και εσύ. Μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ε, εκεί θα είναι η πρώτη του επίσημη α, παρουσία ω πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία. Ε, φιλοξενι... Θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφή τη Ευρωπαϊκή Πολιτειακή Κοινότητα, mm -hmm. η οποία ε, θα είναι σε 10 μέρε από σήμερα, στις 18 Εβδόμου. Ενώ μία μέρα νωρίτερα περιμένουμε και την ομιλία την επίσημη παραδοσιακή ομιλία στο Βασιλιά, όπου εκεί θα δούμε ε, τι έτσι σε πιο, επίσημο, σε πιο επίσημη μορφή. Και θα έχουμε μια εικόνα καθαρή της ατζέντα του. Πάντω, επίση, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι ρίχνει γέφυρε στην Ευρώπη. Εντάξει, μην παρεξηγηθώ, ναι. δεν υπάρχει. Να ξαναμπεί το, το Ηνωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό oh. έχει τελειώσει. Είναι και τελειώσει το... η ιστορία. Και ήταν και προεκλογικά ξεκαθαρίσματα. Ναι, αλλά είναι άλλο πράγμα ε, να έχει ε, νέε <coughs> συμφωνίε εμπορική σύνδεση, παραδείγματι με, Βρεταν... με, με τι Βρυξέλλες Και ναι. άλλο πράγμα, αυτό που κάνανε οι όλο και το, το διάστημα, ε, το Δουβλίνο, ναι. η συμφωνία ναι. του Δουβλίνου, ναι. τα σύνορα, το αν θα, το Denver, θα, από το Ντόβερ θα περνάνε τα εύκολα ενταλίκε ή όχι. Αυτά είναι θέματα οικονομία ναι. πολύ σημαντικά για μια δύναμη όπω είναι η Μεγάλη Βρετανία. Και τώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, μάλλον. Όπω το Κώστα, <laughs> εφόσον λοιπόν είναι τόσο πολύ σημαντική η εξωτερική πολιτική τη Βρετανία, δεν θα ήταν τυχαίο το άτομο το οποίο θα λάμβανε αυτό το κορυφαίο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών της, α, το Ινω... του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται λοιπόν για τον Ντέιβιντ Λάμι, 51χρονο δικηγόρο, απόγονο σκλάβων. Έχει δηλώσει και ο ίδιος λοιπόν ότι μέχρι και το 19ο αιώνα ε, στην Γουιάννα ήταν οι προγονείς του, οι παππούδες του σωστικά, ναι. ε, σε φυτίες ζαχαροκάλαμων. Ε, επίσης δηλώνει φίλος του Μπαράκ Ομπάμα. Ε, πώς έχει γίνει αυτό θα μου πεις. Ε, στα τέλη του 90 ήταν ο πρώτος μαύρος Βρετανός ο οποίος σπούδασε στην νομική του Χάρβαρντ και έτσι συνδέθηκε σε μία εκδήλωση που ήταν για τους μαύρους απόφοιτους του Χάρβαρντ. Εκεί συνδέθηκε με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Μπαράκ Ομπάμα, και έτσι είχαν μία σχέση, φιλική σχέση. Να πούμε ότι δεν πρόκειται για κάποιον καινούριο. Δεν είναι καινούριο ούτε στην πολιτική, ούτε στη... στα διεθνή. Ήταν ο τομεάρχης διεθνών θεμάτων των εργατικών εδώ και δύο χρόνια και... Ε, είναι, εκλέγεται βουλευτή από το 2000. Και πού εκλέγεται βουλευτή, στο δυτικό Λονδίνο. Ακριβώς. Τι έχει εκεί το δυτικό Λονδίνο, Πολλού Έλληνε και Πολλού Κύπριου. Φαντάζομαι εγώ ναι. τώρα, λέω εγώ ναι, τώρα, ναι. ότι θα έχει πολλέ συναναστροφέ με Ελληνοκύπριου, με Κύπριου. Φαντάζομαι, <χω> λέω εγώ τώρα, ότι θα γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνικά ζητήματα και κυρίω και τα κυπριακά ζητήματα. Ναι. Και. Δεν ξέρω ποια θα είναι. Αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, σίγουρα σίγουρα έχει, με, μα, έχει. Μα γι' αυτό και το λέω. Αλλιώς αν δεν πίστευα κι εγώ ότι έχει ενδιαφέρον δεν θα το έλεγα. Δεν θέλω να κάνω επίδειξη γνώσεων. <coughs> Αλλά σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά ε, δεν θα είναι David Cameron. Α, ναι. Να το πω απλά έτσι. Α, ναι. Τον πρώην Α, πρωθυπουργό πρόκειται... που τον έκανε ο Σούνα ξαφνικά... Υπουργό Εξωτερικών, επικεφαλή τη Foreign Office. να είναι αρκετά ενεργό. Αυτό το έχει αποδείξει και από τι πρώτε του μέρε. Ε, να πούμε ότι δηλώνει θαυμαστή στην, στην, ιστοσελίδα του, την προσωπική δηλαδή, στο βιογραφικό του, του προοδευτικού ρεαλισμού, θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε ελληνικά, στη διπλωματία, στι διπλωματικέ σχέσει. Που με λίγα λόγια αυτό σημαίνει ε, το να είναι α, ρεαλιστέ οι διπλωμάτε, όχι για ένα κόσμο τον οποίο θα θέλαν, αλλά για τον κόσμο τον οποίο ζουν με τι παρούσε καταστάσει. Αυτό είμαι, δε, Ήθελε ο ίδιος να πει. Δεν μου πολύ ακούγεται καλό. Αυτό, αυτό ο θέλω να σου πω. μερικές φορέ. Αυτό είναι αυτό που γράφει ο ίδιο στην ιστοσύνη. Ωραία, εντάξει. Τώρα, λοιπόν, να πούμε. Μία κουβέντα μόνο. Ναι, μία να κουβέντα θα χρόνο. πω τρία χαρακτηριστικά του. Τάσεται υπέρ τη στενότερη σχέση με του 27 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα το προσπαθήσει. Συνεχίζει, γιατί υποστηρίζει την στήριξη στην Ουκρανία. Από τις πρώτες δηλώσεις και του Στάμερ ήταν ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία από τις δικές του πρώτες δηλώσεις ήταν για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και υποστηρίζουν α, και ε, την α, δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους όταν αυτό θα είναι εφικτό. Και τρίτον, ε, έχει διαβεβαιώσει σε δηλώσει του τελευταία λίγο πριν την εκλογή του ότι θα μπορέσει να υπάρχει μια καλή σχέση με τι Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα και εάν έρθει σε εξουσία ο Τραμπ. Ε, πράγμα το οποίο έτσι του ανησυχούσε, αλλά ο ίδιο διαβεβαιώνει επισήμω ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, γιατί το έχει. Καλά, εντάξει, το έχει. Ε, εντάξει, και εγώ έτσι, θα δεχτώ ότι το έχει. Τώρα, έτσι. άμα αναλάβει ο Τραμπ, θα σου πω εγώ πώ το έχουν και πώ <laughs> δεν το έχουν. Λοιπόν, Άγγελε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.